Πού θα πάμε, να πάμε στην Δυτική Μακεδονία, να ανέβουμε πάνω, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, τέλεια. Καταγράφουμε το ρεπορτάζ, ενημερώστε με, έχουμε πρόβλημα. Ακριβώς, θα το προσπαθήσουμε. Ξέρετε, καταγράφουμε το ρεπορτάζ εδώ εντός Κρήτης. Ωστόσο, όταν είναι να βγούμε εκτός Κρήτης, ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τον τουρισμό, για να είμαι ακριβής, όταν είναι να βγούμε εκτός Κρήτης, είναι όμορφο να προχωρούμε και στην σύγκριση των βασικών συμπερασμάτων. Δηλαδή, πηγαίνουμε στα Χανιά. Ποιο είναι το κλίμα? Τώρα θα πάμε Δυτική Μακεδονία, θα πάμε στη Φλόρινα, προκειμένου βέβαια να μας πούν άνθρωποι φορείς πώς κινείται ο τουρισμός. Τι έχουν να πούν για το θεματικό τουρισμό, ποιοι είναι οι βασικοί τους στόχοι. Εκεί θα πάμε και θα συναντήσουμε τον κύριο Άγγελο Ναουμίδη, αντιπρόεδρο κοινότητας Αγίου Παντελεήμονα στο Δίο Αμιντέου και σεφ βέβαια, και τον κύριο Τάσο Τσίπα, αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Δυτικής Μακεδονίας. Να σας καλησπερίσω και τους δύο. Χαίρετε. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Βρίσκεστε αυτή τη στιγμή σε ποιο σημείο, αντιπρόεδρε, κύριε Τσίπα, να ξεκινήσω με εσάς. Βρισκόμαστε στην εδώ. Υπάρχουν λουόμενοι, υπάρχουν πετεγκάνοι, τα πάντα. Αναφορικά με την τουριστική κίνηση τη δεδομένη χρονική στιγμή, πώς πηγαίνουν τα πράγματα? Υπάρχουν αυξητικές τάσεις. Με βάση τα προηγούμενα χρόνια όπου ήμασταν κλειστοί ουσιαστικά λόγω COVID και με αυτή την κρίση που περνάμε σήμερα, υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα. Προς το παρόν τουλάχιστον. Θα δούμε, γιατί συνήθως χειμώνα περιμένουμε να δούμε πραγματάκια εδώ πάνω. Κύριε Ναουμίδη, έχετε και την ιδιότητα του αντιπροέδρου της κοινότητας του Αγίου Παντελεήμονα, μία περιοχή η οποία ξεχωρίζει για ποιους λόγους? Για το θεματικό τουρισμό. Είμαστε μία περιοχή η οποία έχει τουρισμό 12 μήνες το χρόνο. Προσπαθούμε εδώ ακριτικά να φέρουμε τον κόσμο να ασχοληθεί με διάφορες δραστηριότητες. Δεν υπάρχει για μας. Τώρα μας είναι όλος ο χρόνος, γιατί έχουμε χειμώνα, έχουμε λίμνες, έχουμε πολλά καλά πράγματα που μπορεί. Με πολλές δραστηριότητες. Και δόξα τω Θεώ, διανύουμε ένα καλοκαίρι. Εδώ η θέμα είναι λίγο πιο δροσερό και στην ολόκληρη χώρα. Και έρχεται κόσμο με κάμπινγκ, εσωτερικό τουρισμό, την κίνηση του εσωτερικού τουρισμού και έχουμε παίρνουμε θετικά. Παρόλο λίγο το πρόβλημα τη βεστική, το θέμα του πολέμου, λίγο μα προβληματίζουν γιατί είναι αρκετέ στο μέλλον. Αλλά είμαστε άνθρωποι αισιόδοξοι και προσπαθούμε να τα βλέπουμε τα πράγματα θετικά. Απλά προσπαθούμε παραπάνω. Κύριε Τσίπα, είναι αυτό που λένε, είπε τη λέξη κλειδί ο κύριος Ναουμίδης, θεματικός τουρισμός, πόσο ανάγκη έχουμε αυτή την εξωστρέφεια και αυτή την επέκταση της τουριστικής περιόδου. 12 μήνες το χρόνο να καταπιαστείτε από κάπου προκειμένου να υπάρξουν και τα ωφέλη στον τουρισμό, σωστά? Βέβαια. Δεν μπορείς με σεζόν, πλέον δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει και ο καιρός όπως υπήρχε κάποτε. Επιπλέον, θεματικός τουρισμός, μπορούμε να δουλέψουμε με θερινούς επισκέπτες, που είναι καινούριο πράγμα για την περιοχή, γιατί μπορούμε να κάνουμε πολλά θερινά πράγματα, όπως οργανωμένα πράγματα στην Λίμνη Βεγορίτιδα, με δράσεις με κανό, με δράσεις με ταυλίες, με πολλά και διάφορα, με μαγειρικές συνάξεις. Δηλαδή, υπάρχει ένα κάμπινγκ που μαζευτήκαν οι περισσότεροι σεφ της Ελλάδος και κάνουν κάμπινγκ με τροχόσπιτα κανονικά το καλοκαιράκι. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες να γίνουν το καλοκαίρι. Χειμερινός τουρισμός, όπως θα έρθουν εδώ στην περιοχή μας, γιατί υπάρχουν δύο χειμερινικά κέντρα, υπάρχουν οι φερνάσεις που είναι εξαιρετική προορισμή για το τουρισμό. Γενικότερα, υπάρχει τουρισμός. Απλά χρειάζεται λίγο δουλειά και να φύγουμε από αυτή την κρίση η οποία μας βαστίζει τα τελευταία χρόνια. Κύριε Ναουμίδη, χρειάζεται βέβαια και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Μπορεί να υπάρξει θέληση από φορείς και επιχειρηματίες, αλλά είναι μία αλυσίδα όλα αυτά. Σίγουρα είναι μία αλυσίδα. Μία αλυσίδα που πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι άνθρωποι. Πρέπει να δούμε το μέλλον της Ελλάδας. Εδώ είμαστε μία περιοχή η οποία αυτή τη στιγμή βγαίνει. Είμαστε τουριστικά. Εμείς ήδη προσπαθούμε να αντιλήσουμε όλους τους πόρους. Προσπαθούμε να αναδείξουμε την ομιά μας. Το πολιτισμό μας σαν ακρίτες, η κατοικία μας πήρε πάρα πολύ από τις γείτονες χώρες και περιμένουμε την προσέλευση του κόσμου. Κάνουμε
Δεχόμαστε τους ανθρώπους με φιλοξενία, με αγάπη, με καλοσύνη, για να ζήσουν αυτό που ζούμε εδώ πέρα, αυτή την ομορφιά της φύσης. Κάθε μέρος της Ελλάδας, κάθε γωνία της Ελλάδας είναι και όμορφη. Δεν στερείται τίποτα η Ελλάδα μας. Η Ελλάδα έχει όμορφα πράγματα, έχει όμορφο κόσμο. Έχει ανθρώπους οι οποίοι θα σε καλοδεχτούν και θα ακούσει και μια ιστορία. Σωστά. Απευθυνόμενοι, κύριε Ναουμίδη, κύριε Τσίπα, απευθυνόμενοι εδώ στους κριτικούς, στο κοινό της Κρήτης και όχι μόνο βέβαια. Τι έχετε να τους πείτε, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε από τα Βόρεια και από τη Δυτική Μακεδονία? Ελάτε να πιούμε αγκαλιά. Ελάτε να πιούμε τσιμπουριά. Ελάτε να πιούμε το τσιμπουράκι μας. Ελάτε εδώ. Ελάτε να είστε χαρούμενοι, να είστε που έχετε τη θάλασσα, το Αιγαίο, αλλά η Ελλάδα είναι πανέμορφη ακόμη και με τα βουνά της. Γιατί ο Έλληνας ξεχωρίζει πάρα πολύ. Φιλοξενεί, έχει τη ζεστή καρδιά και έχει αυτό που ξεχωρίζει πάντως όλο τον κόσμο σε σχέση με τη φιλοξενία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θετική άβρα, όμορφο το φόντο από πίσω, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Είμαστε καλά. Ευχαριστούμε σας πολύ. Σας ευχαριστούμε. Τους χαιρετισμούς μας.